Οι αρχές προσπαθούν να θωρακίσουν τη δικογραφία της υπόθεσης με αποδεικτικά στοιχεία, καθώς η δράστηδα έχει φροντίσει να καλύψει τα ίχνη της. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 35χρονης Ελληνίδας, η οποία θεωρείται η βασική υποπτή για την επίθεση με βιτριόλι κατά της 34χρονης στην Καλλιθέα και η υπόθεση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίασή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά από ενδελεχή έρευνα προσήχθη σήμερα το πρωί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών 35χρονη η Μεδαπή, η οποία εξετάζεται ως ύποπτη για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος η Μεδαπή στην Καλλιθέα την 20 Μαΐου 2020. Η βασική υποπτή, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε μια τηλεκάρτα με την οποία κάλεσε εταιρεία ραδιοταξί καθώς και μια περούκα, είναι ιδιωτική υπάλληλος και κατοικεί στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία στην οποία εργάζεται φέρεται να έχει συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία όπου δουλεύει η 34χρονη. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας προχώρησαν στην προσαγωγή έπειτα από την επεξεργασία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από υλικό καμερών ασφαλείας. Και τη διασταύρωση κάποιων στοιχείων που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τη βασική υποπτή. Εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου και μέχρι στιγμής δεν έχει παραδεχτεί εμπλοκή της στην υπόθεση. Αυτή την ώρα διενεργείται αστυνομική έρευνα στο σπίτι της 35χρονης, ενώ είναι πιθανό να προσαχθεί σήμερα ακόμη μια γυναίκα για την ίδια υπόθεση. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο αρχικό στάδιο της έρευνας η εν λόγω γυναίκα δεν αξιολογήθηκε ως έπρεπε, λόγω ανεπάρκειας στοιχείων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν νέα στοιχεία εις βάρος της και ο εντοπισμός της ήταν ζήτημα ωρών για την ΕΛ. Οι αρχές προσπαθούν να θωρακίσουν τη δικογραφία της υπόθεσης με αποδεικτικά στοιχεία, καθώς η δράστηδα έχει φροντίσει να καλύψει τα περισσότερα ίχνη της. Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα του Βήματος ανέφερε ότι η δράστης είναι μια γυναίκα από την Αθήνα, της οποίας τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και αναζητεί το από τις αστυνομικές αρχές. Η εν λόγω γυναίκα δεν ανήκει στον αρχικό κύκλο των υπόπτων από το προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον της 34χρονης που είχε απασχολήσει στην πρώτη φάση τις διοκτικές αρχές, όπως αναφέρει το Βήμα. Φέρεται να διατηρούσε περιστασιακή σχέση με άντρα ο οποίος είχε προσωπική επαφή με την άτυχη 34χρονη, κάτι που θεωρήθηκε από την ύποπτη ως εμπόδιο για να υπάρξει μόνιμος δεσμός μαζί του. Κάτι ωστόσο που φέρεται να αρνείται και ο ίδιος ο εν λόγω άνδρας, αστυνομικοί μιλούν για αιμονή της εν λόγω γυναίκα σε βάρος της 34χρονης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 20 Μαΐου, όταν η 24χρονη πήγαινε στη δουλειά της στην οδό Θησαίου στην Καλλιθέα. Η δράστης την περίμενε έξω από την εργασία της όταν την αντίκρισε της έριξε το βιτριόλι στο πρόσωπο, προκαλώντας τις σοβαρές βλάβες και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Οι συνάδελφοι της 34χρονης τη μετάφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της χαρακτηρίστηκε από την πρώτη στιγμή αρκετά σοβαρή.